των 8 ετών. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 για να σχολιάσουμε μαζί με τον Κωστή Ραπτόπουλο τα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο εντός των τυχών κυρίως. Ξεχωρίζει το εντυπωσιακό 5-1, το οποίο κέρδισε ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, αλλά και το 3-0 του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ. Εδώ συνοπτικά τα αποτελέσματα: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 3-0, Άρης Αστέρας Τρίπολης 2-0, ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-5 στην ειδική βαθμολογία του μίνι αυτού πρωταθλήματος. Ολυμπιακός 73, Άρης 54, ΠΑΟΚ 50, Παναθηναϊκός 49, ΑΕΚ 48 και Αστέρας Τρίπολης 43. Επόμενη αγωνιστική την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Άρης ΑΕΚ στις 5 και 4. Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ και στις 7.30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αντίστοιχα, μεγάλη μάχη γίνεται και στα play-out. Ατρόμητος Απόλλωνος Σμύρνης 1-1, Όφι Πας 2-1, ΑΕΛ Πανετολικός 1-1, Λαμία Βόλος 1-1. Εδώ ο Βόλος έχει 35, ο Πας 34, ο Ατρόμητος 29, Απόλλωνος Σμύρνης 29, Λαμία 27, Όφι 23, Πανετολικός 21 βαθμοί και η ΑΕΛ έχει 20 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική το Σάββατο. Βόλος Πανετολικός στις 3, Απόλλωνος Σμύρνης Όφι 5 και 4, 7.30 Ατρόμητος ΑΕΛ και την Δευτέρα Πας Γιάννα Λαμία στις 7.30. Αγωνιστική δράση έχουμε όμως και στην Super League 2, 18η αγωνιστική αισίως. Ξάνθια Εκαρεσκάκης 1-1, Εργοτέλης Τρίκαλα 2-3, Χανιά Διαγόρας 1-0, Απόλλων Λάρισας Ιωνικός 0-1, Παναχαϊκή Δόξα Δράμας 2-1, Όφι Αράπετρας Λεβαδιακός 1-1. Ιωνικός 37, αρχίζει και παίρνει κεφάλι στη βαθμολογία. Λεβαδιακός 32, Ξάνθη 31, Χανιά 28, Εργοτέλης 28, Διαγόρας Ρόδο 26, Παναχαϊκή 25, Απόλλων Λάρισας 21, Δόξα Δράμας 20, Τρίκαλα 19, Όφι Αράπετρας 12 και ΑΕΚ Καρεσκάκης 12 οι βαθμοί. 19η αγωνιστική την Τετάρτη, ΑΕΚ Καρεσκάκης Ιωνικός Τρίκαλα Ξάνθη, Δόξα Δράμας Απόλλων Λάρισας, Διαγόρας Εργοτέλης Λεβαδιακός Παναχαϊκή και Όφι Αράπετρας Χανιά. Να πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Επιτέλους ποδόσφαιρα, επιτέλους Ευρώπη, επιτέλους Champions League, επιτέλους κύπελλο, επιτέλους φωνές, επιτέλους μπούκες. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Οι εθνικές ομάδες είναι οικονομάνι μάνατζερ, να τα λένε εκεί με τους προπονητές, να παίρνουν ένα παίκτη, να τον ανεβάζουν την αξία, τον άλλο τον κατεβάζουν. Εθνικές σημαίες με την παγκοσμιοποίηση. Βλέπει το μαύρο να παίζει εθνική Γερμανία, ο ξανθός εθνική Αραβία. Δεν βγάζει άκρη. Εντάξει, πάντως, Euro Mundial τελική φάση είναι ωραία, τα βλέπεις αυτά. Ω, βέβαια. Α. Και άμα ανοίξουν και οι καφετέριες μετά από 3-4 χρόνια. Εγώ έλεγα για το Euro τώρα, όχι σε 4 χρόνια. Μακάρι, ρε, γιατί φωνάζουν τώρα μας πρώτοι. Δηλαδή, πείτε κάτι, κάντε κάτι. Τι να κάνω, τι είμαι εγώ. Ναι. Τι να πω. Να πω τον Τζι Κώστα και τον Δήμαρχο να ανοίξουν τα μαγαζιά. Καλά, τι να κάνω. Ναι. Πάμε, πάμε τώρα. Να βγω στο μπαλκόνι να φωνάζω ήρωες, ήρωες στους γιατρούς με τη Μάρεβα, την κυρία Μάρεβα και μετά να βγει ο άντρας μου και να πει ότι είναι υπεύθυνοι γιατροί. Θα δημιουργηθεί δηλαδή και διχογνωμία στο ζευγάρι. Δεν μπορεί η κυρία Μάρεβα να βγει και να λέει χειροκροτήστε τους γιατρούς, ήρωες οι γιατροί. Και μετά να έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης να λέει αυτοί φταίνουν που κλείσαν τα μαγαζιά. Δεν είναι σωστό, τροποντινά. Ναι, εντάξει, βεβαίως, ναι, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, ναι, πάμε να ξεκινήσουμε με το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πριν το σχόλιο σου, περιμένουμε με αγωνία, να πω ότι διέρευσε και η ομιλία που είχε ο Δημήτρης Μελισσανίδης με τους ποδοσφαιριστές, γιατί όπως ξέρεις, χρόνια στο κουρμπέτι, την επόμενη ενός ντέρμπι, η επικαιρότητα και οι προβολείς πάνε στον ιτημένο και όχι στον νικητή.
40 χρόνια είχε το κλίμα να υποστεί τέτοια ντροπή. Αυτή η ρετσινιά θα την κουβαλάτε μια ζωή. Και να ξέρετε ότι την όποια αξία έχετε σαν παίκτες, την παίρνετε επειδή φοράτε αυτό το σήμα. Είναι τεράστια ντροπή αυτό που έγινε, είστε ξεφτύλες. Ο πρώτος φυσικά που φταίει για όλο αυτό είμαι εγώ. Γνωρίζω πολύ καλά όλα τα λάθη που έχουν γίνει και θα τα διορθώσω άμεσα. Θα τα αλλάξω όλα για να ξαναγίνει η ΑΕΚ πρώτη και αν χρειαστεί θα σας αλλάξω και όλους. Δεν θα μείνει τίποτα ίδιο, καταλάβετε το. Οι μόνοι που μπορείτε να αλλάξει την κατάσταση είστε εσείς, στο χέρι σας είναι, περιμένω να δω. Προπονητής σας είναι ο Μανόλο και θα συνεχίσει, αν και διαφωνώ και τα λέω εδώ μπροστά του, με δημόσιες τοποθετήσεις που έχει κάνει για τους παίκτες. Ό,τι έχουμε να πούμε, να το λέμε εδώ μέσα. Εγώ τις αποφάσεις μου τις έχω πάρει και γνωρίζω καλά ποιοι εδώ μέσα έχουν ψυχή και ποιοι όχι και ποιοι αξίζουν να φοράνε αυτή τη φανέλα. Λοιπόν, περιμένω σχόλιο πρώτα απ' όλα γι' αυτό. Όχι, για τον Χιμένεθ έχει ένα δίκιο, γιατί σου λέει τα της οικογένειας τα συζητάμε εδώ. Βέβαια, ο ίδιος, ο κ. Μελισσανίδης, άφησε τα της οικογένειας να τα δει όλη η Ελλάδα με τον οπαδό της ΑΕΚ να πηγαίνει κατά τα λέει στους παίκτες, τον αρχηγό της Κερκίδας, τον κύριο Βασίλη. Λοιπόν, άμα ήταν έτσι, θα του έλεγα και εγώ άμα με Χιμένεθ, έχεις δίκιο πρόεδρε, σωστό συγγνώμη, έχεις δίκιο, αλλά και ο οπαδός θα μπορούσε να έρθει στα αποδυτήρια να μιλήσει στους παίκτες όπως τους μίλησες εσύ. Δεν είναι αυτό. Το άλλο είναι το εξής. Εμείς κάνουμε κριτική, καλοπροαίρετη και λέμε ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει προβλήματα στην άμυνά της και στους τέσσερις παίκτες. Και στον τερματοφύλακα, ο οποίος δεν είναι του Βεληνεκούς για ΑΕΚ. Δηλαδή, τι να βγω εγώ, άντε πες και εγώ ένα εξής. Να πω τον... Πριν, Κώστα, πριν πάμε στην αναλυσή του ντερμπί, ναι. Σε αυτό που λες για τα λεγόμενα του Δημήτρη Μελισσανίδη, στους παίκτες. Από τη μία βλέπουμε να αναλαμβάνει την ευθύνη και να λέει ο πρώτος φυσικά που φταίει για όλο αυτό είμαι εγώ. Γνωρίζω πολύ καλά όλα τα λάθη που έχουν γίνει και τα διορθώσω άμεσα. Θα τα αλλάξω όλα για να ξαναγίνει η ΑΕΚ πρώτη. Σωστό. Και αν χρειαστεί θα σας αλλάξω όλους. Θυμίζω ότι παρόμοια ομιλία είχε κάνει πριν από 3 χρόνια ο Βαγγέλης Μαρινάκης και όντως τους άλλαξε σχεδόν όλους και ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα πρώτα αθλήματα. Ναι. Δεν θα μείνει. Μελισσανίδης, ο συγγέτης. Ήρθε η ώρα. Μισό λεπτό. Από κάτω λέει: οι μόνοι που μπορείτε να το αλλάξετε είστε εσείς. Το χέρι σας είναι, περιμένω να το δω. Οξύμορο. Τι περιμένει να δει τώρα τι σε αυτό. Περιμένει δηλαδή το Σβάρ να μην κάνει λάθη, το Λόπες να γίνει ταχύς, τον Τελτεσεράου να είναι στο Περάρα. Δεν μπορεί να γίνει. Μετά έφαγε στο Λιβάι. Έφαγε στο Λιβάγια τον ηγέτη τη ΑΕ και έπεσε το βάρο στο μάνταλο. Σαν να έπεσε ο Άτλας πάνω στην πλάτη του Μάνταλου, ο οποίος ο Φουκαράς δεν μπορεί να τη σηκώσει. Όταν έλεγα εγώ για τον Μάνταλο, δεν έλεγα ότι είναι κακός παίκτης. Αλίμονο. Αλλά είναι η ΑΕΚ μεγάλη ιστορία. Διάβαζα στο Facebook το γιο του Νεστορίδη. Έβλεπα τον Νεστορίδη στα 91 φωτογραφία. Η ΑΕΚ είναι ιστορία. Είναι τίτλοι, είναι μεγάλη υπόθεση η ΑΕΚ. Δεν μπορεί η ΑΕΚ να παίζει. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, να με συγχωρεί ο κ. Μελισσανίδης, μόνο το σεβασμό που το έχω. Θυμίζει την ΑΕΚ του Σαφυρόπουλου. Ζήτα Ελλάς. Αυτό το πράγμα μου δείχνει. Τα έχω δει εγώ αυτά. Μετά τον συγχωρεμένο τον Λουκά τον Μπάρλο, το μεγαλύτερο παράγοντα που έχει βγάλει η ΑΕΚ, το θείο Λουκά. Από εκεί και πέρα είχαμε Σαφυρόπουλους. Τη ζήτα εποχή. Η Original τα ξέρει. Άμα τους πεις τους παλιούς, άμα τον. Πώς το λένε τον Μουσάτο της Original. Από τον Λαγκαδά. Το Χατζη Χρήστο, που είναι και πιο μεγάλος από μένα. Και από σένα τα ξέρει απ' έξω και να κάνω τα. Και άμα του πει ρε Χατζηχρήστο, δεν μα ακούν οι κάμερες τώρα. Ωραία. Αυτή η άκρη του κυρίου Μελισσανίδη, τι διαφορά έχει με την άκρη του Ζήτα Ελλάς, έχετε δίκιο. Mm-hmm. Αυτά τα επίπεδα είναι η άκρη. Άρα λοιπόν τώρα ο κύριος Μελισσανίδης έχει φτάσει στο όριό του. Ή την κάνει την ΑΕΚ, την παρατάει, τη δίνει σε ένα μεγάλο παράγοντα, δικαίωμά του είναι, ή την κάνει μεγάλη ο ίδιος. Αυτό το πράγμα. Ναι, μισό λεπτό. Όπως είχε συμβεί τότε με Κόκαλη Μαρινάκη, έχει μεγάλη ευθύνη ακόμα και αν η επιλογή του είναι να την πουλήσει την ΑΕΚ. Θα την έχει βάλει πριν, βέβαια, στο καινούργιο της γήπεδο. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει γράφει το όνομά του στην ιστορία της ΑΕΚ. Έτσι. Αλλά έχει ευθύνη που θα την παραδώσει, εάν πάμε σε αυτό το σενάριο. Έτσι. Εάν δεν πάμε σε αυτό το σενάριο, με τις δηλώσεις που έχει κάνει σήμερα. Εγώ τη βλέπω πιο πολύ σαν ένα ηλεκτροσόκ.
γιατί έχει πληγεί εγωισμός πρώτα απ' όλα του ίδιου του Μελισανίδη να τρώει ΑΕΚ 5 γκολ από τον μπορεί Ολυμπιακό. Να κάνει, μπορεί να το κάνει και καλό. Και να κάνει και fair play στο δεύτερο ημίχρονο. Στο έτσι. Δεύτερο ημίχρονο οπότε αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ηλεκτροσόκ και να αφυπνιστεί διοικητικά και όντως αυτά που λέει να γίνουν πράξη. Έτσι. Ναι, γιατί δεν μπορεί να μπει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με αυτή την ομάδα. Δεν μπορεί να μπει με αυτή την τετράδα στην άμυνα. Δεν μπορεί να μπει με αργό σεντερφόρ που όταν φτάσει στο τερματοφύλακα αντί να το τριπλάρει και να μπει με την μπάλα στα δίχτυα ο Ολιβέιρα την πλασάρει πάνω του. Ο μεγάλος σεντερφόρ, τέτοιο θέλει η ΑΕΚ, είναι να μπει στο χέρι του τερματοφύλακα και να την κάνει γκολ. Ναι, από την άλλη όμως δεν μπορεί η ΑΕΚ να μπει την πρώτη σεζόν στην Αγία Σοφιά και να μην παίζει η Ευρώπη. Α, βέβαια, οπωσδήποτε. Αυτό τώρα είναι ένα άλλο κομμάτι. Γιατί η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή θα μείνει μια από τις μεγάλες ομάδες έξω. Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Άρα εδώ που φτάνουμε, πιστεύεις ότι την Τετάρτη που παίζει κύπελο η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ δεν είναι σε καλή κατάσταση, θα το πούμε μετά. Πιστεύεις ότι θα πρέπει να έχουμε άμεσα αλλαγή του Χιμένεθ ή όχι? Όχι, ο Χιμένεθ, αν γίνεται φορμέ, κάτι παλαβά, κάτι 4-4-2, χθες πάλι, κάνει 4-0 και πες ότι ο άλλος δεν κάνει fair play. Ναι. Υποθέτουμε ότι δεν κάνει fair play. Ναι. Καλός άνθρωπος ο Μάρτης. Ναι. Πετάει 4-4-2 με το μάνταλο, με το μάνταλο δίπλα στον Κρίστηση. Δηλαδή, αν ο άλλος είναι κακός άνθρωπος, πετάει ένα στόπερ έξω, βάζει το μπουχαλάκι με το Φορτούνι και τον Καμαρά τριάδα, δεν βγάζει έξω τον Μασούρα που στην τακτική είναι φανταστικός, κρατάει και τον Ελαραμπή και στο κάνει 6-0, 7-0, 7-1. Και γίνεται εκεί τις ανομαλίες. Πέφτουν οι ξύλο, οι ιστορίες, τους κάνει δηλαδή ο Χιμένεθ, ναι μεν δεν έχει υλικό, αλλά και από την άλλη μεριά κάνει παράτολμα πράγματα για αυτό το υλικό που έχει. Σαν να πάω εγώ με το Κόρντομα να κυνηγάω την Πρεσεντέ στο Παπατσόρι στην Εθνική, να φύγουν τα πιστόλια, οι ρόδες, μα δεν μπορώ, πώς θα το κάνω, συντηρητικά. Μήπως τον πιάσει το φανάρι. Εδώ βλέπουμε στην κάρτα τις συντριβές που έχει γνωρίσει ιστορικά ο Μανώλο Χιμένεθ κόντρα στον Ολυμπιακό σε όλες του τις θητείες στον πάγκο της Ένωσης. Αλλά από την άλλη, εκτός από αυτό, είδαμε νωρίτερα για λίγο τις δηλώσεις του και αναρωτιέμαι το εξής. Όταν από τη μία λέει ότι φταίω εγώ και από την άλλη λέει ότι οι παίκτες όσο μπορούν να παίξουν, πώς μέσα στα αποδυτήρια θα εμπνεύσει πλέον κάποιους ποδοσφαιριστές όταν δημόσια λέει ότι τόσο μπορούν οι παίκτες? Ναι. Θέλει καταρχήν να τους καλύψει λέγοντας φταίω. Πώς από τη μία αναλαμβάνεις την ευθύνη, ναι, και ζητάς τρεις φορές συγγνώμη και από την άλλη λες όμως οι παίκτες όσο μπορούν. Ναι, όταν... οξύμονες δηλώσεις. Η αλήθεια είναι... Μιλάμε για το ίδιο ρόστερ που όταν είχε έρθει είχε πει ότι η ΑΕΚ έχει ρόστερ πρωταθλητισμού. Ναι, φαίνεται δεν είχε δει τον Μπακάκι, δεν είχε δει σε τι κατάσταση είναι ο Τσιγκρίσκι. Νόμιζε ότι είναι ο παλιός Τσιγκρίσκι. Δεν είδε ότι ο Λόπες είναι πεσμένο σε 60%. Δεν είδε το Λάτσι. Δεν είδε, φαίνεται. Δεν είδε το 32χρονο Σιμόες να γερνάει. Εντάξει, έχει τα χιολιβάγια μέσα. Σου λέει τι να πω. Στα λόγια όλοι είμαστε. Στα λόγια λέμε. Mm-hmm. Είμαι αριστερός. Ναι. Είμαι δεξιός, πατριώτη. Με στα λόγια. Στην πράξη τι κάνεις? Στο γήπεδο είναι. Και εγώ μπορεί να πω ότι είμαι ο Μάρλον Μπράντο με αυτή τη μούρη. Στο λέω αυτό γιατί ήδη από χθες έχουν διαρρεύσει κάποιες δηλώσεις ή κάποιες ατάκες ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ στην κουβέντα που έγινε στα αποδυτήρια. Εδώ είναι του Αντσαριφάρ. Δεν το ανέχομαι το σημερινό. Πρέπει να αλλάξει όλο αυτό. Πρέπει να το αλλάξουμε. Πρέπει όλοι μας να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Πρώτος εγώ που μπήκα στο μάτς και ήμουν κακός. Δεν μπορεί να ξεφτιλιζόμαστε. Και ο Μπακάκης, αν δεν μπορώ εγώ να είμαι στην ΑΕΚ να φύγω, αν δεν μπορεί άλλος το ίδιο. Το οποίο δεν μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως αυτό, έτσι. Και ανάλογα, Μπακάκη μου, τι ΑΕΚ θέλει. Η ΑΕΚ του Ζαφυρόπουλου σε κρατάει δεξιμπάκ. Με το υλικό που είχε εκείνο τώρα η ΑΕΚ. Λοιπόν, με το υλικό που είχε ο Μελισανίδης με τον Καρά δεν μπορείς να είσαι. Σε τι ΑΕΚ θα είσαι? Αυτό είναι το ερώτημα. Άρα η κεφαλή είναι αυτή η οποία. Έλα κύριε Μελισανίδη, τι ΑΕΚ θα έχουμε του χρόνου? Αν έχουμε αυτή την ΑΕΚ, να ξέρω κι εγώ τι κριτική να κάνω. Τι το πάτσε κτλ. Αν θα κάνει το βήμα, γιατί ο Χίλος Αλαφούζος
Λέει το Μαρινάκι, εγώ δεν μπορώ να το χτυπήσω. Δηλαδή η ΑΕΚ, αν δεν μπορεί να χτυπήσει τον Ολυμπιακό ή αν δεν προσπαθήσει να χτυπήσει τον Ολυμπιακό, τι ΑΕΚ, να παλεύει με τον Άρη και τον ΠΑΟ να βγει τρίτη, τέταρτη. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει φύγει επίπεδα επάνω σε οργάνωση, σε λεφτά, σε διασυνδέσεις. Από πού και να το δεις. Σε παίκτες, σε μάνατζερ, σε προπονητή, σε βοηθούς, σε... ακόμα και ο διερμηνέας τους, πώς τη λένε, η κοπέλα. Ναι, η Μαρίνα. Πιο καλή διε... Σε όλα είναι καλύτερη. Ναι. Δηλαδή, λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε τα γκολ και μετά θα περάσουμε και από την πλευρά του Ολυμπιακού στον αποέχο, γιατί υπάρχει ανακοίνωση από τη θύρα 7. Υπάρχει ο Καμαρά που είπε έχει μια πολύ καλή παράδοση κόντρα στην ΑΕΚ. Θύρα 7, ότι... δεν το ξέρω, το δούμε τώρα μαζί. Εγώ αν ήμουν θύρα 7 πάντως, χωρίς να ξέρω τι δεν είδα, θα διαμαρτυρώμουν και το fair play του δεύτερου ημιχρόνου. Για να δω. Ναι, άλλη μία νίκη απέναντι στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Τρία χρόνια αίτητη με ξένους γετητές. Νίκες με τριάρες, τεσσάρες και πεντάρες σε Αθήνα και επαρχία. Ο Μελισανίδης άφησε πρώτο το καράβι στο ημίχρονο, όπως κάνουν τα ποντίκια, και άφησε τις Φιλιππινέζες του να κράξουν τους παίκτες. Είναι διαφορετικό να είσαι Φιλιππινέζα και να σου φταίνε ο Μάνταλος και το παιδάκι που είναι τερματοφύλακας. Αφήσαμε ένα σύμβολο από τη ΣΕΠΟ, η οποία καμαρώνει ότι ελέγχει η ΑΕΚ με το παράπονο. Εντάξει, το πηγαίνει πιο πολύ στο θέμα των εκλογών, των ΕΠΟ κλπ. Αυτό είναι πολύ καυστικό. Είναι σε μικρά. Βγάζουν οι σύνδεσμοι ανακοινώσεις πολλές φορές, μακροσκελέστατες, οι οποίες είναι σαν έργα του παλιού του σκηνοθέτη που πέθανε, του Αγγελόπουλου. Εδώ λέει. Το Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας. Είναι με συνθήματα, ξέρεις, με τίτλους. Ναι. Εδώ που λέω Μελισανίδης θα βγει πρώτο στο καράβι. Εδώ είναι κακή εικόνα να φεύγει ο αρχηγός και να πηγαίνει ο αρχηγός της Κερκίδας. Δηλαδή τι, τον έστειλε ο άλλος. Εγώ που δεν το ξέρω, ναι. Δεν ξέρω τώρα τι έχει γίνει εκεί. Ναι. Επειδή το μυαλό μου είναι πονηρό. Λέω καλά, τι έστειλε τον γορίλα ο ίδιος. Όλοι έτσι λένε. Ότι έφυγε και έστειλε τον γορίλα. Δεν λέω την αλήθεια. Σου λέω όμως ότι με αυτή την κίνηση δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω τον Όχι, εγώ. Συμφωνώ ότι μπορεί να το παρερμηνεύσει ή να το ερμηνεύσει και να το δοκούν. Γιατί σου λέει απουσιάζει το αφεντικό. Γιατί, έτσι. Δηλαδή, το τελευταίο είναι. Παρουσία του Δημήτρη Μελισανίδη. Δεν νομίζω ότι θα βλέπαμε αυτή την εικόνα. Και το είπα και στο ράδιο νωρίτερα. Πιστεύω ότι η συντριβή της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο, στο παιχνίδι, δεν ήταν μεγαλύτερη αυτό από αυτό που ακολούθησε. Γιατί τα λαϊκά δικαστήρια έχουν συμβεί σε όλες τις ομάδες, αλλά συνήθως γίνονται έξω από τα αποδυτήρια, γίνονται στα προπονητικά κέντρα. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό στο τερέν του αγωνιστικού χώρου, με 30 κάμερες να είναι πάνω, έτσι. Ναι. Και τα μέσα και ας μην έχει κόσμο, δεν έχει κόσμο. Δηλαδή... Αυτό δει όλη η Ελλάδα. Και τα μέσα της ΑΕ σήμερα κανένα δεν λέει κριτική στη διοίκηση. Δηλαδή τι, εγώ τώρα σαν άντρα να τα βάλω με τον Μάνταλο, καλά λέει η θύρα 7. Θα τσακωθώ με τον Μάνταλο τώρα ή με τον Μπακάκι. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που μπορούν, δηλαδή τόσο μπορούν, τόσο παίζουν. Δεν θέλει να κάνει ο Σβάρνας λάθος, ούτε ο Λόπες να βάλει αυτό που το θέλει, τόσο μπορεί. Είναι πολύ άδικο στη δημοσιογραφία γενικότερα να τα βράζουμε με τον προπονητή ή τους παίκτες, είτε είμαστε οργανωμένοι οπαδοί, είτε δημοσιογράφοι, είτε κριτές, αλλά τον πρόεδρο να φοβόμαστε, όχι να τον πειράξουμε, να τον ενοχλήσουμε, να τον κριτικάρουμε. Mm-hmm. Έβλεπα σήμερα την ώρα για σπορ του Ξίδη και απογοητεύτηκα. Ένα μαύρο αυτό και τα λοιπά. Ναι, γράψε τι, ποιος. Διοίκηση, παίκτες, πού, προπονητής. Εντάξει, είναι μαύρο γενικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι κάνει ο Πέντρο Μαρτίνς κόντρα στην ΑΕΚ και μετά το καλό σερ που έχει ο Καμαρά κόντρα στην Ένωση για να περάσουμε στο αμυγός αγωνιστικό κομμάτι. Εδώ βλέπουμε Πέντρο Μαρτίνς άχαστος κόντρα στην ΑΕΚ. Τα ρεκόρ που έχει και σε πρωτάθλημα και σε κύπελο. Και μάλιστα σκορ με μεγάλες νίκες στην πλειοψηφία τους, με μεγάλα σκορ εννοώ. Και από εκεί πέρα και ο Καμαρά
ο οποίος συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα όταν αντιμετωπίζει την Ένωση. Χθες τον γκολ του είχε μεγαλύτερη αξία, γιατί έπαιζε ένα σχέδιο Ολυμπιακός με τρεις στόπερ αργούς. Από την απουσία του αριστερού μπακ έπαιξε ο Κολέμπας μπακ και έπαιξαν τρεις αργοί. Τρεις αργοί στόπερ, τα ίδια χαρακτηριστικά. Ναι. Παίζανε με ένα χαφ λιγότερο Ολυμπιακός λόγω της απουσίας του Μπουκαλάκη. Η ΑΕΚ είχε τρεις. Και περιμένει η ΑΕΚ τουλάχιστον να μην το χάσει στο κέντρο, 3-1-2-2, να το κρατήσει. Δεν το κράτησε. Οι δύο χάρτες και ο Μάνταλος από εκεί που έκανε τον τρίτο, χάσαν παρασάγκας από τον Εμβυλά και τον Καμαρά και φάγαν και γκολ από μέση απόσταση από εκεί. Κώστα, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι χθες ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης και δεν το λέω μόνο για το 1-5. Την επιδίωξε και την έκανε ο Πέντρο Μαρτίνς. Μετά, βέβαια, υποτικά έκανε δηλώσεις στήριξης στον συνάδελφό του. Καλά έκανε. Έτσι, και καλά έκανε. Αλλά όταν βλέπουμε έναν Ολυμπιακό να κατεβαίνει χωρίς τα δύο δεκάρια του, Φορτούνη Βαλμπουενά στο αρχικό σχήμα, όταν βλέπουμε να παίζουν ακραία μπακ οι δύο αναπληρωματικοί, Αντρούτσου και Χολέμπας, αντί του Λαλά και του Ρέαμτσου. Έτσι, και φαντάσου ότι έβαλε τα δύο αναπληρωματικά μπακ, ακραία μπακ. Και δεν ακούμπησε την μπάλα ο Τάνκοβιτς και ο Λιβάη Γκαρσία έγινε αλλαγή που είναι τα δύο εξτρέμ πολύ συζητημένα και όχι άδικα τη ΑΕΚ. Έτσι, πιο επικίνδυνη παίκτη. Μα στα 36 το Χολέμπας με την μπάλα κάνει μια κούρσα και περνάει τον Γκαρσία σαν σταματημένο. Εκεί λες το έργο, δηλαδή ο σκηνοθέτης έχει φτιάξει ωραίο έργο εδώ πέρα. Θα το φτιάξουμε. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που έγινε χθες, αλλά έκανε και μια ωραία κίνηση ο Μάρτιν. Μια λεπτομέρεια την οποία θέλω να τη μοιραστώ μαζί σου. Το 3-4-3, όπως το παίζουν όλες οι ομάδες, οι πιο δύσκολες θέσεις για μένα είναι αυτοί που παίζουν πίσω από το φόρ οι δύο. Το 3-4-2-1, οι δύο. Εκεί πρέπει να είναι ταχύτητα, έκρηξη, μαρκάρισμα, διείσδυση. Είναι πολλές δουλειές καλές πρέπει να κάνουν αυτοί. Το φορτούνι του λέει ο κύριος Μάρτιν, εδώ στο 3-4-3 δεν μου κάνεις. Ναι. Μόνο αν δεν του κάνει Κώστα, γιατί σε αυτό το 3-4-3 θέλει για να υπάρχει μια ισορροπία ένα καθαρό εξτρέμ που είναι ο Μπρούμα και έναν εργάτη που είναι ο Μασούρας. Έτσι ώστε ο Μασούρας που έκανε και τα δύο γκολ χθες να δίνει βοήθειες και στα χαφ και ο Μπρούμα, λέμε τώρα πώς είναι το πλάνο, ένα πιο καθαρό μου εξτρέμ να είναι πιο κοντά στον Ελαραμπή. Γι' αυτό συμφωνώ ότι δεν χωράει ο Φορτούνης και θα έλεγα και ο Βαλμπουενά σε αυτό το 3-4-3. Ειδικά στα 38 όπως είναι, δεν χωράει. Το 3-4-3 δεν τους βολεύει. Επίσης, μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Κώστα, συγγνώμη, να πω κάτι έτσι για να διευκρινίσουμε, γιατί ο κόσμος μερικές φορές μπορεί να ακούει άλλα. Δεν λέμε ότι δεν είναι χρήσιμη ποδοσφαιριστές ο Φορτούνης και ο Βαλμπουενά, το δίχως άλλο. Αλλά λέμε ότι στο 3-4-3 δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το σύστημα. Ξεκάθαρα, έτσι κατανοητό πιστεύω. Είναι πάρα πολύ απαιτητικές οι δύο θέσεις αυτές. Είτε το παίζει Τσέλης που έβαγε τα 5, όποια το παίζει. Εντάξει, ο μόνος που δεν παίζει 3-4-3 και παίζει καθαρό 3-5-2 είναι Ίντερ. Ναι. Γιατί έχει Λουκάκου και Λαουτάρο Μαρτίνες μπροστά. Ναι, ο μόνος στον κόσμο που το παίζει στην Ευρώπη. Όλοι το παίζουν 3-4-3, όλοι, έχει μετατραπεί το παλιωμοδίτικο 3-5-2, το κρατάει αυτός. Μεγάλος παιχταράς είναι ο Ελαράμπη. Γιατί ο Ελαράμπη και ο Μασούρας σε αυτό το σύστημα είναι πάρα πολύ, πολύ, είναι οι πιο πολύτιμοι παίκτες. Ο ένας τακτικά κλείνει μέσα, μαρκάρει, γίνεται τρίτο χαφ, παίζει πιο μέσα. Ό,τι του πει ο προπονητής του το κάνει σε τακτικό επίπεδο άριστα. Πιστεύω όταν σταματήσει το ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει προπονητής ο Μασούρας. Από αυτά που βλέπω στο γήπεδο σαν παίκτη. Και ο Ελαράμπη, ο οποίος έχοντας μείον ένα παίκτη στα χαφ, παίρνει μεγαλύτερη περιφερειακή κίνηση. Είναι πολύ σημαντικό στα 34 με ένα κορμί τέτοιο. Είναι μεγάλος θαυμαστής του. Και κάνει σαν δεκάρι στο πιο γόλιτα, το πρώτο ή το δεύτερο. Θα τα δούμε αυτά, ναι. Την κάθετη. Την κάθετη, αλλά και η κίνηση του Μασούρα σαν δεύτερο σεντερφόρ. Ναι. Αυτό είναι τακτοποιημένο στην προπόνηση, εκπαιδευμένο.
Αλλά αν δεν έχεις τους παίκτες να το φτιάξεις, δεν γίνεται. Δηλαδή, ναι, μεν το φτιάχνεις την προπόνηση. Αλλά πώς βάζει ο σκηνοθέτης το ρόλο, παίζεις αυτό το. Μπορεί να το παίξεις. Το παίζεις. Το παίζει πολύ καλά. Με ανέδειξε ο σκηνοθέτης. Ο σκηνοθέτης λοιπόν, Μάρτινς, με τον Εραράμπη και τον Μασούρα, στο έργο να είναι η πολυτιμότερη λύθη της ταινίας αυτής, ο Εραράμπη. Λυπάμαι πολύ που είναι 33-34 και λέγοντα θα βάσουν πολλά χρόνια. Λοιπόν, κάνει καταπληκτικά πράγματα και εκτός περιοχής. Σωστό. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το παρατηρείς. Πάμε τώρα λίγο στις φάσεις. Γιατί είχε αρκετές, βέβαια, μάνι-μάνι και τα 6 γκολ στην αναμέτρηση. Εδώ είναι το γκολ του Καμαρά. Από μέση μακρινή απόσταση θα βρει ο Χνίτ την μπάλα. Κάποιος κακός στόπερ, κεφάλι. Κάτι στραβό θα κάνει. Ναι. Δηλαδή και η ατυχία πάει με τον αδύναμο. Mm-hmm. Δηλαδή εδώ ας πούμε που το τρώει, εδώ έχουμε και μια άλλη ερμηνεία. Πως ο Λίπιος Σιμόες να κόψει εδώ, γιατί και ο Κρίστης και ο, πώς το λένε τον άλλον, ο Σιμάνσκι, απουσιάζουν από αυτή την φάση. Πάμε να δούμε το γκολ που ακυρώθηκε σωστά τη ΣΑΕΚ ως offside του Τάνκοβιτς. Βέβαια είναι ο πρώτος που κάνει με το χέρι του όχι, δείχνει όχι στον επόπτη, αλλά είναι και ξεκάθαρο. Αν το άφηνε, αν δεν συμμετείχε στη φάση, ναι, θα μετρούσε. Δηλαδή, εδώ βλέπεις ο πρώτος που κάνει την πρώτη. Όχι, ναι, δεν είναι offside αυτός. Ναι, αυτός είναι offside. Μετά μέσα ενώ πήγαινε στα δίχτυα. Ναι, θα μέτραγε. Πάμε να δούμε το 0-2 από τον Μασούρα. Η assist είναι από τον. Να το αυτό που λέγαμε. Πολύ καλό Χολέμπας. Εδώ είναι η κίνηση χαρακτηριστική του Μασούρα, πέρα από την μπαλιά του Χολέμπας. Εδώ ο Χολέμπας γίνεται Φορτούνης, ναι, και Λαράμπη γίνεται ο Μασούρα. Ναι. Στην άλλη φάση γίνεται Φορτούνης ο Λαράμπη και πάλι ο Μασούρας γίνεται σεντερφόρ. Είναι πάντως χαρακτηριστική το stop card συγκεκριμένο αυτό, γιατί εντάξει ο Χολέμπας θα τη βγάλει την μπαλιά, ειδικά στο καλό του πόδι την μπάλα, αλλά η κίνηση αλλά και το τελείωμα του Μασούρα είναι πολύ καλό. Και το Μασούρα τον βολεύει, Γιάννη, να την παίρνει από συμπαίκτη του μέσα στην περιοχή. Ναι. Αυτός δεν μπορεί να τη βάλει εύκολα. Δεν είναι ο τριπλαδόρος, ο διεισδυτικός, ο ένας. Ναι, αλλά οπότε, κάνει πολύ καλά αυτή την κάθετη κίνηση. Αυτή την κίνηση την κάνει, είτε η μπάλα παίζεται και από την άλλη μεριά σε κάποια σέντρα. Μπαίνει πολύ καλά διαγώνια σε σωστό timing και κάνει γκολ πρώτου χρόνου. Πάμε να δούμε το γκολ του Ελαραμπή από το λάθος του Λόπες. Ασίστηνε ουσιαστικά, ενδεικτικό της τρικυμίας που υπήρχε στην ΑΕΚ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και βέβαια η εξυπνάδα, η πονηριά, το ένστικτο του φόρ, όπως θες το λες, του Ελαραμπή. Τον είδε τι πάει να κάνει. Ναι, τον έχει. Είναι σημαντικό εδώ, αν ξανακοιτάξουμε τη φάση, εδώ είναι σημαντικό ότι ο Ελαραμπή έχει φάτσα. Δηλαδή δεν κοιτάει να ξεμαρκαριστεί, κοιτάει που είναι η μπάλα. Με γυρίζει 180 μοίρες, ναι, ενώ κάποιο center forward μπορεί να μην προλάβει να γυρίσει και να χάσει τη φάση. Αυτός γυρίζει, έχει την αίσθηση του χώρου. Μα έχει αρχίσει και κάνει την κίνηση πριν δει την τροχιά της μπάλας. Αυτό ακριβώς, η αίσθηση του χώρου. Η περιφερειακή όραση. Ναι. Αυτά είναι τα δίνει η μάνα. Γεννιέται το παιδί, το βγάζει τον οφάλιο ρόλο. Δεν του δίνω αυτό, δεν το διδάσκεις. 50 ώρες να του λες στο αλουνό, άμα είναι βλάκας ή δεν το παίρνει, βάλε με ένα μαθηματικά. Ο πατέρας μου ο Φουκαράς. Τα πάμε. Λοιπόν, πάμε στο 0-4. Σκόρασε, δεν μπόρεσε να μάθει αυτός. Το έχει το αίσθηκτο του. Είναι μεγάλος παιχταράς. Πάμε στο 0-4 του Μασούρα από τη φάση που μας κουβέντιασες χθες στην ασίστ του Ελαραμπή. Σεντερφόρο Μασούρας. Σεντερφόρο Μασούρας και δεκάριο Ελαραμπή. Δηλαδή είμαι νιάρι, γίνομαι δεκάρι. Είμαι δεκάρι, γίνομαι νιάρι. Συγχρονισμός. Ναι. Σπουδαίος. Εναλλάσσω τη θέση μου κατά τη διάρκεια της φάσης. Πώς εξελίσσεται η φάση. Ένα χέρι του Σβάρ να δούμε τώρα. Έστερα από σέντρα του Φορτούνη. Αλλά βέβαια είναι στο 0-4. Απλά θα τη δούμε και να τη δούμε τη φάση. Εδώ. Εντάξει, πάνε το μαζέψει. Πάνε το μαζέψει, δεν το μαζεύει και κολλάει εκεί μπάλα πάνω. Αν το μάτισαν στο 0-0 ή στο 1-1 θα γινόταν μεγάλη κουβέντα. Το, έδινε, ναι. Το 0-5 του Φορτούνη ύστερα από την ασίστ του Χολέμπας. Εδώ ήταν το Χολέμπας, 36 χρόνια, ορίστε.
Εδώ και τα κίνηση, εδώ και τα σύστημα. Κοίτα και τα κουνάκια, έτσι. Και η πενιντάρα του Παπασταθόπουλου στην αρχή της φάσης. Βέβαια, ο Παπασταθόπουλος μας εκθέτει ανεπανόρθωτα μέχρι στιγμής. Λοιπόν, και να δούμε και τον γκολ. Τον γκολ. Α, εδώ ναι, ωραία, να το δούμε. Είναι η παλιά. Ο Χολέμπας που την κολλάει την μπάλα, έτσι, στο αριστερό. Δηλαδή, κατεβάζει την μπάλα τρέχοντας. Μεγάλη υπόθεση. 40 μέτρα από το στόπερ να πάρεις, αντί να κάνεις 15 πάσεις, να τη φτάσεις μέχρι εκεί την μπάλα. Μεγάλη υπόθεση. Να είσαι ένα στόπερ και καλά έκανε εδώ ένα άλλο. Καλά έκανε και τον έβαλε κεντρικό. Στόπερ, ναι, αυτό θα κάνει γιατί μπορεί να καθοδηγήσει. Και να δούμε και τον γκολ του Ασαριφάρ, τον γκολ της τιμής. Ποια τιμή, τέλος πάντων, τον γκολ της ΑΕΚ με τον Ασαριφάρ. Εδώ εντάξει, επιμένει και σκοράρει ο Ιρανός. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω ήδη πολλές ερωτήσεις σήμερα. Οπότε πάμε στη διαφημίση για όσους φίλους μας βλέπουν μέσω της τηλεόρασης του ΑΡΤ και πάμε εμείς αμέσως στις ερωτήσεις. Έχουμε και βαθμολόγηση, έχουμε να αναφερθούμε και στο Παναθηναϊκό ως ΠΑΟΚ. Οπότε να τρέξουμε λίγο. Κοφτές οι απαντήσεις, Κωστή, για οικονομία χρόνου. Ο Γρηγόρης στο 3-4-3 του Ολυμπιακού, σαν δεξιός fullback, ταιριάζει καλύτερα ο Αντρούτσος ή ο Λαλά? Και ο Αντρούτσος είναι καλά και ο Λαλά, αλλά δεν είναι fullback, γιατί παίζουν και δύο πλαίνοι. Δεν είναι ακριβώς fullback. Νομίζω ότι και οι δύο τη δουλειά τους την κάνουν καλά. Δεν λείπει ο Λαλά όσο παίζει έτσι ο Αντρούτσος. Ο Ιορδάνης, σας θύμισαν το λίγο του Μελισανίδη, αυτό που είχε πει ο Μαρινάκης λίγο πριν έρθει ο Μαρτίν στον Ολυμπιακό. Το σχολιάσαμε αυτό, έτσι. Ναι. Θα τα αλλάξω όλα. Ο Νίκος, εσείς πιστεύετε ότι ο Ολυμπιακός έριξε την απόδοσή του σε δεύτερο μέρος κόπημα για να μην βάλει κι άλλα γκολ? Κοίταξε, δεν πήρε κάποιος εντολή, αλλά όταν βλέπεις τον προπονητή, δεν βγάζει στόπερ να βάλει, δεν το ζητάει. Ναι. Δεν το ζητάει και κάνει και μια αυτοσυντήρηση ο παίκτης. Παίζω με τα Γιάννενα, εκεί έξω είναι. Εντάξει, δεν τους μισούμε τόσο όσο το Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, βάζει και το ψυχόμετρο. Πόσο βρώμικη είναι η ψυχή σου. Με την ΑΕΚ φαίνεται ότι το μίσος δεν είναι τόσο μεγάλο όσο με τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟ. Αυτό εκτιμώ εγώ. Ο Σοφοκλής ρωτάει αν θα μείνει ο Χιμένεθ. Έτσι είπε ο κ. Μελισσανίδης. Ναι. Τώρα, άμα φάει αποκλεισμό, προλαβαίνει να τον διώξει. Μάρτιος, Απρίλιος είναι. Αναγκαστικά θα τον κρατήσει. Ο Στέργιος, οι παίκτες που δεν κάνουν βασική για την εθνική, Μασούρας, Μπουχαλάκης, Αντρούτσος, έριξαν 5 γκολ στην ΑΕΚ. Η άποψή σας? Η άποψή μου είναι ότι όποιος παίκτης παίζει στον Ολυμπιακό βασικός πρέπει να ξεκινάει και στην εθνική βασικός. Νόμος για μένα. Ο Κώστας, θέλω την άποψη του Ραπτόπουλου για τα σημερινά γεγονότα στην ΕΠΟ με αφορμή την εκλογή του Ιάκωβου Φιλιππούση ως εκτελεστικού γραμματέα της Ομοσπονδίας και ο Διοσαγοράκης παραιτήθηκε του δικαιώματός του να βάλει δικό του άνθρωπο. Εγώ τώρα το διαβάζω όπως ήρθε. Φιλιππούσης είναι από τους πιο έξυπνους ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Από τους πιο έξυπνους ανθρώπους. Ο Ζαγοράκης έχει απαιτήσει κάποιους, το είχα πει εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, ότι το τηλέφωνο του έχει πάρει φωτιά, του ζητούν διορισμούς, τέτοιες ιστορίες. Και έχω την εντύπωση ότι ήθελα να βάλει το Σαμπράκο εκεί. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν πήγε ο Σαμπράκο. Είναι αδερφός ο Σαμπράκος με τον Ζαγοράκη, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Αδέρφια είναι. Και κάποιον εκεί πέρα δεν έβαλε δικό του και μάλιστα ξεκινήσανε τώρα. Μαχαιριές. Λοιπόν, ο Σάκης, σαν ο Παναθηναϊκός, μπορεί να πάρει την τρίτη θέση. Γιατί να μην την πάρει? Γιατί να μην την πάρει? Ο Κώστας, αν θα μείνει ο Μπόλωνη. Θα πρέπει να μείνει. Ναι. Ο Σωτήρης, γνώμη Ραπτόπουλου για Χολέμπας και Σοκράτη. Σοκράτης με εκθέτει εμένα. Ο Χολέμπα πάντα το σεβόμουν. Δεν περίμενα ότι θα ήταν σε τόσο καλή κατάσταση. Με εκπλήσουν θετικά και οι δύο. Γιάννη, πώς μας πετσόκοψε έτσι η Λίβερπουλ? Πρέπει να φύγει ο Αρτέτα και να έρθει ο Ανδρή. Έχω και τους ζουκούς μου τώρα εδώ. Ο Ανδρή είναι legend στην Arsenal, αλλά για προπονητής ας το αφήσουμε λίγο ακόμα. Λοιπόν, πάμε εμείς στην αξιολόγηση των δύο εντεκάδων. Θα ξεκινήσουμε με τους προπονητές. Είμαστε στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο χθεσινό ντέρμπι. Μανώλο Χιμένεθ και Πέντρο Μαρτίνς. Τέσσερα ο Χιμένεθ. Για το δεύτερο του ημίχρονο. Τέσσερα. Είσαι τρελός για το δεύτερο του ημίχρονο. Έτσι όπως έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, μου είσαι να φάει 8. Τέσσερα και από μένα. Πέντρο Μαρτίνς.
10 και γιατί είναι και καλός άνθρωπος. Και το ανθρωπιστικό του χαρακτήρα. Οι αεξίδες, οι φίλοι μου πρέπει να του πούνε ένα ευχαριστώ. Ωραία. Δεκάρι και από μένα. 5 γκολ έβαλε ο Ολυμπιακός. Έχουμε επιστρέψει και στη ροή της εκπομπής για όσους μας βλέπουν μέσα στη τηλεόραση του ΑΡΤ. Είμαστε στο ξεκίνημα της βαθμολόγησης των δύο εντεκάδων και των προπονητών. Πάμε τώρα λίγο να δούμε Σα και Αθανασιάδη. Ο Αθανασιάδης. Ναι. 5. 5. Και εγώ 5. Όταν τρως 5 γκολ. Και σε ένα-δύο έχει και ευθύνη, έτσι. Σα. 8, Σα. 8. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται και πολύ να επέμβει. Δεν χρειάζεται. 8 και από μένα. Πάμε τώρα στην αμυντική γραμμή. Τη ΣΑΕΚ. Έχουμε Λόπες, έχουμε Χνίτ, έχουμε Σβάρνα και έχουμε και Ντατσένκο. 4. 4 ο Λόπες. Ναι. Πολλά βάζεις. Εγώ 3 εδώ. Ασίστ έδωσε. Χνίντ. Αυτός αν και έχει αγριό μούρι. Τζάμπα η μούρι. Τα κορεάτικα τα μούτρα. 4. Πόσο είπες? Τζάμπα τα κορεάτικα τα μούτρα. 4. Ωραία. Να έχει τέτοια μούρι άμα δεν είσαι center back να κάνεις έρωτα και να δέρεις. Τι είναι. Τζάμπα μούρι άγρια. 3 από μένα. Σβάρνας. 4. 4. 4 και από μένα στο Σβάρνα. Ντατσένκο. 3. 3, αλλά να ξέρει ότι φταίει και πολύ και ο Γκαρσία. Κάνω και μια καταληξία γιατί τον έχει αφήσει. Δεν γυρνάει καθόλου να βοηθήσει. Λοιπόν, 3 στον Ντατσένκο. Πάμε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εδώ είναι η τριάδα των Στόπερ, Μπα, Σοκράτη, Σεμέδο. Και οι τρεις όχι γρήγορα. Κανένας δεν μπορεί να παίξει πλάγι ως μπακ. Σε άλλα μάτς θα πρέπει μπελά με αυτός. Λοιπόν, σε μεγάλα παιχνίδια. Πρέπει κάποιοι να είναι και πιο γρήγοροι στις πλάγιες κατευθύνσεις τους. Στα πλάγια λοιπόν, βήματα, ναι. Ναι. Ο Μπα είναι αυτός. Ναι. Ναι. Ο Μπα, 8. 8. Σοκράτης. 10. Πω, μεγαλεία ζούμε, να κρατηθεί η εκπομπή. Σεμέδο. Σεμέδο, 7. 7. Λοιπόν, γιατί ο Σεμέδο 7? Γιατί τον περιμένω πιο οργανωτικό. Όταν δεν έχει χάφ να οργανώσουν, κάποιος πήρε όλη την οργάνωση ο Σοκράτης. Και αυτό δηλαδή, σε τριάδα αυτή θα αυτός είναι ο ρόλος του. Δεν πολύ θέλει. Λοιπόν, σωρώ, μην μπερδεύουμε και τα παιδιά μέσα. Και εγώ 8, 10 και 7. Αλλά να ξέρεις ότι με τριάδα και Σοκράτη στη μέση δεν θα παίρνει ο Σεμέδο πολύ. Ναι. Να παίζει με την μπάλα. Αυτό είναι και το πλάνο. Ναι, σωστό. Πάμε οι άλλοι. Λοιπόν, πάμε ΑΕΚ. Μεσαία γραμμή είμαστε. Να δούμε λοιπόν τη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ. Είναι ο Σιμάνσκι, είναι ο Μάνταλος και ο Κρίσισιτς. Ναι, ο Σιμάνσκι, 5. 5 στο Σιμάνσκι. 5 και από μένα. Μάνταλος. 5. 5. Να μοιράσουμε πεντάρια να τελειώνουμε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ναι. Πεντάρια. Και παίζουν και ένας παραπάνω και τους τρώνε τα χάφω εμπειλάκια. Έμα. Έμα. Οξύμορο. Πάμε Ολυμπιακό. Δύο πρέπει να είναι. Εντάξει, έχει και Χολέμπα. Ναι. Χολέμπα, Εμβιλά, Καμαρά και ο Αντρούτσος. Χολέμπα στα 36, το 1-9 τον πέντεξε. 9, εγώ θα του βάλω 10. Εμβιλά. 8. 8 και από μένα 8. Καμαρά. Δεκάρι. Δεκάρι στον Καμαρά και από μένα. Και θα βάλω και στον Αντρούτσο ένα 8. Και εγώ 8 θα τον βάλω, τον Αντρούτσο. Γιατί είναι και, όπως έχουμε πει, μία θέση, ένας ρόλος που τον μαθαίνει τώρα και τον μαθαίνει στον Ολυμπιακό. Και η φύση του πολλές φορές κλείνει και προς τα μέσα όταν παίζει την μπάλα από την άλλη μεριά και έχει κόψει 2-3 επιθέσεις σαν χαφ ερχόμενος, πες όταν την μπάλα από την άλλη μεριά, έκοψε 2-3 περιπτώσεις που αν ήταν καθαρό έμμος μπακ, μπορεί τα βήματά του να μην τον φέρναν αυθόρμητα μέχρι εκεί. Πάμε στην επίθεση της ΑΕΚ τώρα. Ναι.
Λοιπόν, είναι Τάνκοβιτς, Ολιβέρα και Λιβάη Γκαρσία. Ο Τάνκοβιτς θα πάρει ένα 4. Ναι, Ολιβέρα. Ολιβέρα θα πάρει 5. 5 και Γκαρσία. Ο Γκαρσία θα πάρει 3. Ωραία. Εγώ δεν το δει χειρότερο παιχνίδι το Γκαρσία. Εγώ θα βάλω 3-5-3. Γιατί και την ίδια ζημιά συσταγωγικά, δηλαδή δεν ήταν καθόλου βοήθειες στα μπακ. Και περιμένεις τώρα από αυτούς να χωθούν στα στόπερ, να τριπλάρουν, αργή και με την παρακάτω. Τίποτα. Στο ευαίσθητο σημείο, εκεί ήταν και το ευαίσθητο σημείο του Ολυμπιακού, το οποίο δεν το εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ ποτέ. Πάμε Ολυμπιακού. Περίμενα εκεί να γίνει ζημιά. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό θα δούμε Μασούρα, Λαραμπή και Μπρούμα. Λοιπόν, Μασούρας 10. Και από μένα δεκάρι στο ο Μασούρας. 10 και Λαραμπή. 10 και Λαραμπή. 10 και Λαραμπή. 8 Μπρούμα. 8 Μπρούμα που παίρνει το μέσο όρο, έτσι, γιατί περιμέναμε περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, αλλά οι άλλοι δύο, οχτάρια σε Μπρούμα. Στην τακτική του 3-4-3 ήταν τόσο καλοί μαθητές. Ναι, το είπαμε αυτό, Κωστή, γι' αυτό και τα δεκάρια. Λοιπόν, θα δούμε λίγο και τις αλλαγές. Βέβαια. Για να κλείσουμε με αυτά. Πάμε στην ΑΕΚ. Νεντερτσιάρο, Ανσαριφάρντ, Γαλανόπουλος, Μαχαίρας και Αλμπάνης. Τεσσεράρο λοιπόν. Παίρνει ένα 6. Ναι, 6 και από μένα. Ναι. Ο άλλος ποιος είναι? Ο Ανσαριφάρντ. Ο Ανσαριφάρντ. Παίρνει και αυτός ένα 6. Εξάρι και από μένα, έκανε και τον γκολ και έκανε και αυτοκριτική. Γαλανόπουλος. 7. 7 για τα 25 λεπτά που έπαιξε, έτσι. Ένα εξάρι από μένα. Ήθελε κάτι παραπάνω εκεί. Μαχαίρας. Ο Μαχαίρας. Τίποτα, 4. Τέσσερα και από μένα. Ο Μαχαίρας μπήκε σε 78. Βέβαια, να πούμε ότι είναι δεικτικές οι βαθμολογίες όταν παίζει 10 λεπτά και... Σωστό. Και ο Αλμπάνης μπήκε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. 5 και από μένα μέτριος. Δεν είδαμε τίποτα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Εδώ είναι τώρα Μπουχαλάκης, Ντρέγκερ, Φορτούνης, Χασάν και Ρατζέλοβιτς. Πόσο παίξε. Μπουχαλάκης 8. 8 και από μένα 8 στον Μπουχαλάκη. Ο Ντρέγκερ έκανε και το λάθος του εκεί. 4. Συμπληρώνει. 4 και από μένα. Ο Φορτούνης μπήκε και έκανε και γκολ. Έκανε τον γκολ ο Φορτούνης. Δεν το πανηγύρισε τα μούτρα κίτρινα. 7. 7. Εγώ 8 έκανε και γκολ, ρε φίλε. Εντάξει, τι άλλο θες. Ο Χασάν είναι ακόμα ένας παίκτης που δεν του πολυτεριάζει αν δεν είναι σε θέση 4. Έτσι, αυτό το. Δεν του ταιριάζει το 3-4-3. 5 και από μένα και Ρατζέλοβιτς ένα πεντάρι. Και αυτός λίγα πράγματα. Λίγα έχεις πράγματα. Εντάξει. Εντάξει. Σαν αλλά εξτρέμ. Ο Χασάν είναι το στυλ τελείως έξω από το νερά του αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ τώρα. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό να κάνει 4 τελικές και να βάζει 3 γκολ. Εδώ είναι η εντεκάδα που ξεκίνησε με Μαωρίτσιο Νιάς Αλεξανδρόπουλος στα χαφ. Φόρτωσε κέντρο μπόλων εδώ. Βηγιαφάνιες, Χατζηγιοβάνη και Μακέντα. Χουανκάρ Μολό, Πούγκουρα, Σέγκεφελ και Διούδη με τις γνωστές απουσίες του. Εδώ έχω να κάνω 2 γρήγορες παρατηρήσεις. Ο Χατζηγιοβάνης από τη στιγμή που άρχισε να προοδεύει τακτικά, έχουν πυκνώσει και οι συμμετοχές του στην εντεκάδα. Ο Μπόλωνη, πέραν του τι άλλο, θεωρείται είναι δίκαιος προπονητής. Ο Μακέντα είναι σε πολύ καλή φόρμα και σκοράρει συνέχεια. Και ο Βηγιαφάνιες που έκανε και δηλώσει για το φάουλ που έβαλε στον Πασχαλάκη, θα δούμε μετά. Στα χάφ, ο Αλεξανδρόπουλος τον περιμένω το δω και στον Καρεσκάκη σε επίσης ένα πολύ δυνατό μάτς. Ναι. Πρόσεξε την άμυνα τον Μπόλωνη, γιατί σου λέει Μαωρίτσιο δεν είναι έτοιμος. Αλεξανδρόπουλος έχει από τραυματισμό Νιάς και λοιπά. Θα φορτώσω το κέντρο, αλλά θα ξεκινήσω. Δεν έβγαλε πολύ τα μπακ του ψηλά, πολύ. Ναι, ναι. Που ήταν προσεκτικός και βάλε τον Χατζηγιοβάνη για να έχει το ένας με έναν, καθώς κανένας από τους άλλους δεν το είχε. Δηλαδή ο Μαωρίτσιο Νιάς Αλεξανδρόπουλος, Βιαφάνης το έχει, αλλά στο αργό τέμπο. Το Μακέντα μπορεί να πει σαν σέντερ φορ είναι καλά, αλλά τέριαξε κούπος ο Χατζηγιοβάνης σε αυτό το σχήμα, νομίζω. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και ο Μακέντα και ο Βηγιαφάνιες σε ένα νέο ρόλο για να μην λείψουν η τριάδα από τα χαφ.
Νομίζω ότι θα δούμε κάτι πολύ κοντά σε αυτό και στο Καραϊσκάκη την Κυριακή. Λογικά θα παίξει και αυτός με 4 χαφ θα παίξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον ΠΑΟΚ. Εκεί που του βγήκαν ανάποδα του Γκάρσια, θα πω τι εννοώ. Ουσιαστικά ο Αγκούστο είναι το εξάρι και ο Σβάπνον Αλκαντουρί λίγο πιο μπροστά. Έβαλε και τον Μούργ για να έχει τις βοήθειες στα χαφ με Ζίβκοβιτς και Σφιντέρσκι. Μπάμπα, Ροντρίγκο, Κρέσπο, Ίγκασον και Πασχαλάκης. Πρώτον, ο Τζόλι δεν ξεκίνησε βασικός. Όταν έχεις τον Τζόλι και τον Νουάρντα και τους δύο έξω και είναι καλά στην υγεία τους, οι οποίοι ο ένας είναι σκόρερ, ο άλλος κάνει όλες τις δουλειές, μαρκάρει, θα σου πηδήξει κεφαλιά, θα πασάρει, θα μπει, τακτικά είναι πολύ ανεβασμένος, είναι πολυτέλεια στον ΠΑΟΚ αυτοί οι δυο να μένουν και οι δυο έξω. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Το άλλο είναι ότι όταν έχεις τον Μαουρίτσιο και τον Καντουρί αντιπάλους, παίρνεις ένα νοσοκομιακό εκεί, ποιο είναι εκεί, το Τζάνιο, ποιο είναι, ποιο νοσοκομείο είναι εκεί, με το οξυγόνο και λες, εσείς εδώ οι δύο θα είστε στο νοσοκομιακό, ποιος θα πεθάνει από τους δύο στην κούραση και θα θέλει οξυγόνο, δύο φιάλες τον καθένα. Ο άλλος τον βγάζει. Άρχισε βέβαια να τον βγάλει τον Μαουρίσιο. Ήταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ο άλλος βγάζει τον Μουρ, τον Σβάπ, αντί να βγάλει τον Κατουρί. Μεγάλο λάθος. Ναι, βέβαια να πω κάτι. Δεν κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου τώρα, αλλά εγώ από την εντεκάδα που ήταν στο ξεκίνημα αντιλήθηκα ότι θέλει να προσέξει λίγο το κέντρο και να πάρει τον έλεγχο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήρε τον έλεγχο, είχε μια ανούσια κατοχή και στο τέλος έκανε τις αλλαγές που περιμέναμε να κάνει με Ουάρντα και Τζόλι και εκεί είναι που ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, χτύπησε αντεπιθέσεις. Ναι. Έτσι, δηλαδή εκεί είναι που κατέρευσε το κέντρο, εκεί κατέρευσε δηλαδή το έχει, κέντρο. Έχει κάνει τις αλλαγές σε λάθος momentum με βάση τη ροή του αγώνα, αυτό θέλω να πω. Το μεγάλο λάθος του είναι ότι και ο Ντάγκλας είναι από τους, θέλει πνευμονολόγο κι αυτός. Άρχισε να χάνει κι αυτός δυνάμεις μαζί με τον Καντουρί 2, βγήκανε off. Μετά μπήκε ο Σάντζες και ο Αϊτόρ, ο Καζιωβάνι, μπήκε πιο στον άξονα, έκλεινε προς τα μέσα. Εκεί ήταν οι δύο περιπτώσεις που λες, ένας προπονητής το πήρε από τις αλλαγές του και ο άλλος δεν τις πήρε. Αλλά το να βγάλεις το Σφιντέρσκι και να βάλεις το Κρίμτσι, όταν παίζεις με γιόμες και στο κεφάλι του στον Ορθόδοξο, πρέπει να τους κρατήσεις και τους γιόμες. Δηλαδή είναι οξύμορο να παίζεις με Ροντρίγκο, Μπάμπα, Σέντρα, Γιώμα κτλ. Και να έχεις μόνο τον Κρίμτσικ. Επίσης να πω ότι από το Μάτος και το Βιερίνια στα 32 τους και στα 31 τους χρόνια που αλώνιζαν και ήταν τα δεκάρια, τα εξτρέμ, ό,τι καλύτερο ήταν στον ΠΑΟΚ αυτοί οι δύο, κατέπεσε στον Ροντρίγκο και στον Μπάμπα δύο πλάγια μπακ τα οποία πρέπει να προσπαθήσεις πάρα πολύ να βρεις χειρότερους για τα επίπεδα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις φάσεις του αγώνα Τροχάδη για να προλάβουμε και την αξιολόγηση. Εδώ είναι η ευκαιρία του Μούργ, ύστερα από την ασίστ του Ελκαντουρί. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλύτερο, όπως είχε γίνει και στο αντίστοιχο μάτς πριν από 3 εβδομάδες. Αλλά είναι τελείως άψυχο το πλασέρο. Ελκαντουρί πάντως τον έχει βρει ωραία το Μούργ. Ο Ελκαντουρί όσο έχει δυνάμεις, είναι καλός, ναι. Πετάγεται, έχει κάνει κι άλλα μάτς στην αρχή καλά. Σωστό. Το πρόβλημά του είναι ότι για τα δεδομένα τα σύγχρονα είναι μονοπνεύμονας. Πάμε να δούμε τώρα το 1-0 του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ, με μεγάλο βαθμό δυσκολίας και η σέντρα του Χατζηγιοβάνη, γιατί γίνεται πριν σκάσει μπάλα κάτω, δηλαδή πρέπει να σημαδέψει πριν σκάσει μπάλα κάτω και βέβαια είναι και άψογο το τελείωμα του Μακέντα στο δεύτερο δοκάρι, έτσι. Ναι, εδώ... είναι η παλιά του Βηγιαφάνης, δεν είναι. Είναι παλιά του Χατζηγιοβάνη. Όχι, η πρώτη παλιά πια. Α, η πρώτη, ναι, η πρώτη είναι του Βηγιαφάνης. Είναι απίστευτη παλιά. Λοιπόν, και η σέντρα είναι πάρα πολύ δύσκολη και το τελείωμα... Και η εκτέλεση είναι δύσκολη, βοηθάει βέβαια και ο Πασχαλάκης, ο οποίος είναι ναι. Η περιοχή που πρέπει να βγει να τη μαζέψει την μπάλα. Σωστό. Σε κακό απόγευμα ο Πασχαλάκης. Η ευκαιρία του Κρέσπο εδώ, εντάξει, πέφτει μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή του Παναθηναϊκού. Αλλά το χάνει ο Κρέσπο. Το 2-0 θα δούμε
του Βηγιαφάνειας έκανε δηλώσεις, επαναλαμβάνω, ότι είχε μελετήσει το πώς φτιάχνει το πλαϊνό βήμα του Πασχαλάκη, ήταν ο θάνατος. Ναι, και το έχει ξανακάνει ο Πασχαλάκης αυτό. Ναι. Και είναι οξύμορο για το πλαγιανό βήμα. Το πλαγιανό βήμα το κάνει από τη μεριά που είναι το τείχος του. Αλλά βλέπουμε εδώ και μια κίνηση που κάνει το τείχος πίσω από το τείχος πέρυσι του Παναθηναϊκού που ανοίγει χώρο. Ναι. Αλλά... Εκεί τον μπερδεύει τον Πασχαλάκη. Ποιο παίκτη είναι εκεί? Δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι. Το ανέλησε κανένα. Ναι, δεν ξέρω ποιο είναι. Εδώ πίσω από το τείχος υπάρχει ένα παίκτη του Παναθηναϊκού που κάνει αντίθετη κίνηση. Ναι. Και εκεί μπερδεύει τον Πασχαλάκη, κάνει το πλάγιο βήμα. Και δεν ξέρω αν είναι κομμίνα που... Πάντως δεν επιτρέπεται για Πασχαλάκη τώρα τέτοιο γκολ, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το 3-0. Είναι η πάσα από τον Μολό. Αϊτόρ, ξεκούραστος, θα εξελιχθεί την αντεπίθεση. Και εδώ το εύκολε, το φαγε εύκολα ο Πασχαλάκης, έτσι. Το χτυπάει από την κλειστή γωνία. Κοίταξε, μου δοξάξει ο τερματοφύλακας της Ρόδου του Εθνικού του Ιωνικού. Κάτι τέτοιε φάσει πήγαινα εγώ να προπονήσει. Και του έλεγα γιατί πέφτει πάντα από εκεί όταν γίνει. Ναι. Είναι η δική μου γωνία αυτή. Ναι. Αν το φάω την άλλη, δεν πήγαινε τίποτα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, εδώ, πάμε στη βαθμολόγηση. Πάμε στη βαθμολόγηση να προλάβουμε. Τι να δούμε. Α, πάμε και το Μακέντα που έχει δημιουργήσει δική του παράδοση. 4 γκολ σε 10 μάτς κόντρα στο δικέφαλο του Βορρά. Λοιπόν, εδώ τώρα το Μακέντα μπορεί να το πει τον Πόλωνη. Ρε άνθρωπε, γιατί με είχες έξω, μπορείς να μου το εξηγήσεις, με ποιο σκεπτικό? Τι να του πει, τώρα ξεκινάει βασικός, κάνει γκολ, σιγά μην κάτσε να του πει τι και πώς και γιατί. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Γκαρσία Μπόλωνη. Πάμε, παιδιά, πάμε λίγο γρήγορα τώρα όμως. Λοιπόν, Μπόλωνη 8, Μπόλωνη 8, Γκαρσία 5. Μπόλωνη 8, Γκαρσία 5, συμφωνώ. Και τακτικά και όπως κατέβασαν τις εντεκάδες. Λοιπόν, πάμε Διούδη. Με Πασχαλάκη. Πασχαλάκης παίρνει 3 και ο Διούδης παίρνει 8. Λοιπόν, 8 στο Διούδη, 3 στον Πασχαλάκη. Τον οποίο τον καλοβλέπουν στον ΠΑΟ. Και από μένα. Μαζί με τον Μπάρκα. Το Διούδη, ε. Πάμε. Θα μας τα πεις άλλη φορά. Πάμε στην άμυνα τώρα. Πάμε να δούμε πρώτα τον Παναθηναϊκό με Χουανκάρ, Πούγκουρα, Σέγκεφελτ και Μολό. Αυτοί και οι τρεις και οι τέσσερις, για να μην χάνουμε χρόνο, θα τους βάλω 8 και τους τέσσερις και τον Μπούγκουρα. Ωραία. Εγώ θα βάλω 7-7 σε Χουανκάρ Πούγκουρα και 8 σε Σέγκεβλη και Μολό. Ναι. Μολό, ο οποίος θα κληθεί να ανανεώσει, είναι η είδηση, έτσι, ενώ πριν από λίγους μήνες σε θεωρεί το τέλειο. Το κέρδισε πολύ με μαγικά, Μολό. Με το σπαθί του. Συνάμε... Ένα αυτόγραφο. Συνάμενα του ΠΑΟΚ πάμε. Για να τους δω. Λοιπόν, είναι Μπαμπά, Κρέσπο, Ίγκανσον και Ροδρίγο. Ο Μπαμπά παίρνει 6. Ναι. Ο Κρέσπο παίρνει 6. Ωραία. Ο Ίγκανσον παίρνει 7 και 4 παίρνει άλλο. Λοιπόν, ναι, εγώ θα έβαζα στο Ροδρίγο την καλύτερη βαθμολόγηση από τους υπόλοιπους, φίλε. Κάτι έχουμε δει ανάποδα. Τέλος πάντων, λοιπόν, Μπαμπά 6, Κρέσπο γιατί έχουμε κολλήσει μέσα. Κρέσπο πόσο? 6, Κρέσπο 6, Ίγκανσον πόσο? 7 και 4. 7 και 4 στο Ροντρίγκο. Εγώ θα βάλω και εγώ τα εξάρια μου σε Μπαμπά και Κρέσπο. Θα βάλω ένα εξάρι στον Ίγκανσον και θα βάλω ένα εξάρι και στον Ροντρίγκο. Λοιπόν, πάμε στα χαφ του Παναθηναϊκού. Είναι ο Μαουρίτσιο ο Νιάς και ο Αλεξανδρόπουλος. 7-8-8. Εγώ θα πάω και εγώ 7-8 και θα βάλω και ένα 9 στον Αλεξανδρόπουλο. Περιμένοντας βέβαια να το δω και στο Καρεσκάκη που είχε καλή εμφάνιση εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε την μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Είναι ΣΒΑΜ, σωστά. Όχι, είναι... Μουρκ, Ελκαντουρί και Αουγκούστο. Λοιπόν, Σπύρος Μισθός 7. 7, 7 και από μένα. 7 ο Καντουρί όσο έπαιξε. Ο Ελκαντουρί είπαμε για μια ώρα είναι πολύ καλός. 7 και από μένα. Και 4 ο άλλος. Αουγκούστο τίποτα. 4 από τον Κωστή, 5 από μένα. Βάση, οριακά. 7 ο Ελκαντουρί από εμένα επίσης. Λοιπόν,
Πάμε επιθετική τριπλέτα Τριφυλιού, Βηγιαφάνιες Μακέντα, Χατζηγιοβάνης. Εγώ θα μοιράσω 9 για τους δύο και 8 το Χατζηγιοβάνη. Ωραία, εγώ θα βάλω δεκάρια σε Βηγιαφάνιες Μακέντα και 9 στο Χατζηγιοβάνη. Χατζηγιοβάνη, βέβαια. Χρειάζεται παιχνίδια, οπωσδήποτε. Έχει ανέβει πάντως τακτικά, μιλάω, δεν μιλάω τώρα για τα γκολ και τις σέντρες που κάνει και είναι το σημαντικό αυτό. Λοιπόν, ωραία, για οικονομία χρόνου τώρα μην πάμε σε αναπληρωματικούς. Έχουμε ήδη υπερβεί το χρόνο. Θα μιλήσουμε αύριο για Άρη, κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης για το 2-0 που πέτυχε. Βέβαια. Συγγνώμη, ξέχασα την επιθετική τριπλέτα του ΠΑΟΚ. Είδες, ποιος βιάζεται. Τους βάλαμε. Όχι, Ζίβκοβιτς, Σφιντέρσκι και τον Μούργκ. Ο Μούργκ. Ζίβκοβιτς, 6. Ναι. Σφιντέρσκι. 6 Σφιντέρσκι, ναι. 6 Μούργκ. Ωραία, εξάρια και από μένα. Από τον Σφιντέρσκι και από τον Ζίβκοβιτς περιμένουμε άλλα πράγματα και άλλα πράγματα. Ο Μούργκ έχει ένα σύνθετο ρόλο έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, δεν μπορείς να το παίξεις καλά το ρόλο Μούργκ. Όχι, αυτό, ναι. Αυτό είναι το δύσκολο. Θα κάνουμε φινάλε. Όπως είπα, θα μιλήσουμε αύριο για να μην αδικήσουμε και την νίκη του Άρη επί του Αστέρα. Πάντως, να κλείσω ότι χθες βλέποντας τον Ολυμπιακό να ρίχνει 5 γκολ, ξεκινώντας και τελειώντας το μάτς με 3 στόπερ, σκέφτηκα τον Νίκο, όπως και εσύ. Δηλαδή, 6 μήνες μετά θα είχε ζήσει και διπλό στο Emirates και κρίμα. Πεντάρα επί της ΑΕΚ με τριπλέτα πίσω, έτσι. Το έλεγε πάντα. Ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη καλό θα ήταν να παίξει, ναι, το ανέλε και τα λοιπά. Ναι. Δεν προλάβει να το δει. Δεν το είδε. Το είδαμε εμείς και τον μνημονεύουμε, ναι, γιατί είναι χρέος μας αυτό. Λοιπόν, Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Θα πούμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά.